η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία που κάποιοι δυστυχώς την έχουν απαξιώσει. Και αυτό το καταδικάζουμε. Πρέπει λοιπόν, για να είμαι εγώ σήμερα εδώ, κάποιοι άλλοι να έχουν διανύσει αυτή την αποδεικτική πορεία, κάποιοι άλλοι πριν να έχουν πράξει έργο και πρέπει να εξάγουμε το έργο και του Γιάννη του Δημαρά και του Αντρέα του Φούρα και του Αντρέα του Καράβαλα και του Ευάγγελο Φουαράδου. Τους οφείλουμε ευχαριστώ, τους οφείλουμε πολλά. Έχουν αφήσει θετικό αιτήμα στην πόλη μου. Κάποιοι άλλοι τους απαξιώνουν. Κάποιοι άλλοι δεν σέβονται την ιστορία της πόλης. Όταν δεν σέβεσαι την ιστορία της πόλης, δεν σέβεσαι και τον πολίτη της πόλης. Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια αποτίμηση των εκλογών της Κυριακής που πέρασε. Δύο παρατάξεις. Λαϊκή συσπήρωση και Πάτρα Ενωμένη. Λαϊκή συσπήρωση. Έλαβε ένα ποσοστό κοντά στο ποσοστό του 19, κατά τη λιγότερο. Πάτρα Ενωμένη. Έλαβε ένα ποσοστό περίπου 10,5 μονάδες περισσότερο. Λαϊκή συσπήρωση. Έλαβε περίπου 6,000 ψήφους λιγότερος. Πάτρα Ενωμένη. Πήραμε περίπου 8,500 ψήφους περισσότερους. Άρα λοιπόν τι λέει αυτό. Είμαστε σε ανωδική πορεία, είναι σε καθοδική πορεία. Κάποια στιγμή τους φτάνουμε και για να τους φτάσουμε θα πρέπει να έρθουν όλοι στην Γάμπη. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και για δύο ώρες παρατάξεις που είναι τώρα εκτός παιχνιδιού. Είναι το Σπιράλ και είναι η Πάτρα σπουδαία και πάλι. Θέλω να πω δημόσια να ευχαριστώ.